Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πριν από ακριβώς περίπου ένα μήνα σας είχα δείξει το πώς μπορείτε να βάλετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας μέσα στο Apple Wallet. Τι γίνεται? Είχα δείξει μια εφαρμογή την οποία εφαρμογή το App Store για έναν μοναδικό λόγο δικό του, την εφαρμογή την απέρριψε και πλέον η εφαρμογή Pass to You δεν υπάρχει. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις το ελληνικό πιστοποιητικό σου στο wallet. Μπορείς να βάλεις μόνο το ευρωπαϊκό με τον τρόπο που σας έχω δείξει. Τι γίνεται όμως, θα πνιγώ κιόλας, τώρα σε αυτή την περίπτωση. Σήμερα θα δούμε πώς μπορείς να βάλεις το ελληνικό πιστοποιητικό σου στο Apple Wallet. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimijo.gr. Δεν το ξεχνάς για να μαθαίνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το πώς μπορούμε να βάλουμε πάρα πολύ εύκολα το ελληνικό πιστοποιητικό μας μέσα στο Apple Wallet. Γενικότερα, παλιότερα βασικά, σας είχα δείξει όπως είπαμε με μια εφαρμογή την οποία λεγόταν Pass to You, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Άρα, για κάποιον λόγο, όταν εγώ δείχνω ένα βίντεο, η Apple αποφασίζει να μας το κατεβάζει. Δεν ξέρω γιατί με παρακολουθούν, ναι. Who cares? Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό το πράγμα γενικότερα συμβαίνει με την Apple. Δεν ξέρω. Ηχοκλήσεις σας έδειξα, μου λέει ότι δεν μπορείς να βάλεις πλέον ηχοκλήσεις. Δείχνω άλλο βίντεο με ηχοκλήσεις, πάλι αποτρέπει τα βίντεο και δεν μπορούμε να κατεβάσουμε ηχοκλήσεις. Αλλάζει τον GarageBand, δεν μπορείς να βάλεις τραγούδια από τον GarageBand. Γενικότερα, okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως έναν πολύ εύκολο τρόπο, τον οποίο σίγουρα δεν θα μας τον κατεβάσει και σίγουρα δεν θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας, θεωρώ. Οπότε, η βασική εφαρμογή που πρέπει να κατεβάσεις πρώτα απ' όλα, που είναι ακόμα πιο εύκολη από αυτή που εγώ σας είχα δείξει. Εγώ σας είχα δείξει έναν τρόπο με την εφαρμογή Pass to You, την οποία πρέπει να πας να βάλεις εσύ κάποια στοιχεία. Τώρα όμως δεν χρειάζεται. Κατεβάζετε την εφαρμογή gov.gr. Αν σε περίπτωση κάνετε search στο αγαπημένο μας App Store και πατήσετε gov, είναι η εφαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης. Την έχει φτιάξει η κυβέρνηση για να σου κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Η εφαρμογή λέγεται gov.gr Wallet. Είναι αυτή εδώ πέρα, ακριβώς που σας έχω εδώ πέρα. Βλέπετε ότι μπορείς να σκανάρεις το πιστοποιητικό σου και να το βάλεις μέσα στο wallet. Βασικά να το βάλεις μέσα στην εφαρμογή και μετά σου δίνει τρόπο και επιλογή να το βάλεις και μέσα στο wallet του κινητού σου. Πάρα πολύ easy. Και μπορείς να έχεις και 2 και 3 πιστοποιητικά μέσα. Σου δίνει την επιλογή να βάλεις και το δικό σου και τη κοπέλα σου και του αγουριού σου και του άντρα σου. Οπότε να τα έχετε σε ένα τηλέφωνο. Βασικό, πολύ βασικό πριν ξεκινήσουμε είναι προφανώς να έχουμε το πιστοποιητικό μας κατεβασμένο από τον Gov. Ή το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό. Έτσι, πολύ βασικό για να μπορούμε να το σκανάρουμε. Ή το εκτυπώνουμε σε ένα χαρτί ή το φωτογραφίζουμε από ένα δεύτερο κινητό. Χωρίς να χρειαστεί να σκανάρουμε τον κωδικό. Έτσι, προφανώς πάμε πάνω από το κινητό, το φωτογραφίζουμε πάρα πολύ καθαρά με ένα δεύτερο κινητό. Παίρνουμε κάποιο φίλου γνωστού κινητό και το φωτογραφίζουμε για να μπορέσουμε να το προσθέσουμε στο wallet. Οπότε, εφόσον το κατεβάσουμε, πάρα πολύ easy, πηγαίνουμε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet. Έτσι, εγώ το έχω προσθέσει ήδη το δικό μου το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Επίσης να σας πω ότι δεν χρειάζεται να το σκανάρετε απαραίτητα, απλά είναι πολύ πιο εύκολο να το σκανάρετε. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε στα αρχεία ως PDF και να το κάνετε upload. Έχετε και αυτή τη δυνατότητα. Εγώ τώρα πάνω το έχω προσθέσει το δικό μου. Εάν πατήσω επάνω μπορώ να το αφαιρέσω. Λοιπόν, πάνω λέει αφαίρεση πιστοποιητικού. Ας το αφαιρέσουμε λοιπόν, ναι, αφαίρεση. Και όταν εσείς ανοίξετε την εφαρμογή θα σας έχει ακριβώς αυτό το περιβάλλον. Οπότε τι κάνουμε, πατάμε το συν που λέει εισάγεται ένα πιστοποιητικό ή πατάμε σάρωση QR code, που το QR code είναι αυτός αυτός εδώ, ή πατάμε εισαγωγή PDF. Αν πατήσουμε εισαγωγή αρχείου PDF, πάρα πολύ easy, βλέπετε ότι εγώ πάνω αριστερά έχω το δικό μου πιστοποιητικό μου. Ωραία. Οπότε πατάω το πιστοποιητικό. Πάρα πολύ εύκολα και βλέπετε ότι έχει μπει το πιστοποιητικό μέσα στο wallet. Οπότε τι γίνεται τώρα, εάν εγώ το πατήσω, βλέπετε ότι λέει προσθήκη στο wallet, δηλαδή στο Apple Wallet. Αν εγώ το πατήσω προσθήκη στο wallet, βλέπετε ότι βγαίνει ως παράθυρο και πάνω δεξιά μου γράφει προσθήκη. Το πατάω προσθήκη και προσθέθηκε. That's it. Οπότε τώρα έχω να κάνω double tap για να ανοίξουν οι κάρτες. Βλέπετε ότι μέσα έχω
και το ευρωπαϊκό το πιστοποιητικό μου και το πιστοποιητικό του Gov, αλλά και το verification code του wallet που έχω βάλει μόλις τώρα. Έχω και αυτό από την Pass to You, έχω και το ευρωπαϊκό από τον ίδιο τρόπο που σας είχα δείξει να βάλουμε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, δηλαδή από την εφαρμογή εκείνη. Επίσης μπορείτε να βάλετε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό σας κανονικά μέσα, όπως και να έχει. Βλέπετε ότι εδώ πέρα λέει EU-DCC, είναι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Αν έχετε το ελληνικό θα σας γράφει GR, ωραία. Αυτό. Οπότε αυτό εμένα είναι πάνω, δεν είναι το ελληνικό που έχω βάλει εδώ πέρα, είναι το ευρωπαϊκό που έχω βάλει εδώ πέρα. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Σας έδειξα έναν πολύ εύκολο τρόπο το πώς μπορείτε να προσθέσετε το ελληνικό πιστοποιητικό σας μέσα στο Apple Wallet. Πάρα πολύ easy, πάρα πολύ εύκολα. Πλέον μπορείς να το έχεις και εσύ για να μην χρειάζεται να κουβαλάς χαρτιά και να το ψάχνεις στις φωτογραφίες σου. Αν σου αρέσει το τελευταίο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.